Θα έχουμε και νέους φόρους και νέες μειώσεις μισθών και πλάνο Β και πλάνο Γ. Αν εσείς δουλεύετε τόσο καλά όμως, γιατί δεν δουλεύει η φορολογική μηχανή? Γιατί ξέρετε, ο κόσμος λέει έξω, οι εφοριακοί είτε δεν δουλεύουν, τα ακούτε πολλές φορές, πολύ περισσότερα από εμένα, είτε όταν δουλεύουν, κύριε Γρίβα, κάνουν τα στραβά μάτια. Αυτά είναι αδειότητες, κύριε Στρόιτε. Δεν υπάρχει κανένας κλάδος εργαζομένος στο ελληνικό δημόσιο που να δέχεται 5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες τις φορολογικές τους δηλώσεις, ναι, να κάνει πάνω από 500.000 ελέγχους πάσης φύσεως και μορφής και να υπερασπίζεται και εργασίες άλλων υπηρεσιών που είναι γυμνές στο ελληνικό δημοσίου που τις κάνει εφοριακή. Δηλαδή, κύριε Γρήβα, για να συνοψίσουμε, εσείς θεωρείτε ότι οι εφοριακοί πρώτον παίρνουν τα χρήματα τα οποία αξίζουν να παίρνουν, ίσως και λιγότερα. Δεύτερον, δουλεύετε όσο πρέπει να δουλεύετε. Και τρίτον, είστε και αδιάφθοροι. Κάπως έτσι μου το λέτε αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Αλλά. Τα πράγματα.